Η ΕΔΑ ΘΕΣ υποδέχεται τη νέα χρονιά εκπληρώνοντας απόλυτα τους στόχους της με την τροφοδότηση της Δημοτικής Κοινότητας Πύλης και της Δημοτικής Κοινότητας Μουζακίου, ολοκληρώνοντας έτσι το σχεδιασμό για την ανάπτυξη του δικτύου διανομής σε νέες περιοχές. Η φλόγα του φυσικού αερίου άναψε συμβολικά στις δύο περιοχές, παρουσία των αρχών και στελεχών της Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας. Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣ δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος, καθώς όπως είπε, κλείνει μια επιτυχημένη χρονιά σε συνθήκες απρόσμενων εξελίξεων, ενώ η Διευθύντρια της εταιρείας υπογράμμισε το έντονο ενδιαφέρον των δημοτών, καθώς οι αιτήσεις σύνδεσης ξεπερνούν στην Πύλη και το Μουζάκι τις 800. Ολοκληρώνεται ο προγραμματισμός της Εταιρείας Διανομής Αερίου για το 2020. Υλοποιούνται όλα τα έργα τροφοδότησης των νέων περιοχών. Σήμερα τροφοδοτούμε την Πύλη, το Μουζάκι και ξεκινά το 2021 το νέο πρόγραμμα ανάπτυξης ύψους 150 εκατομμυρίων για την τροφοδότηση άλλων περιοχών και την ενίσχυση του δικτύου διανομής. Γίνεται ένα όνειρο πραγματικότητα για την περιοχή. Ποιος θα φανταζόταν ότι θα φτάνε το αέριο στην Πύλη, στο Μουζάκι, όταν σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδος 200 και 300 χιλιάδων κατοίκων δεν υπάρχει αυτό το καύσιμο. Η ΕΔΑ ΘΕΣ, πιστή στις δεσμεύσεις της και για το 2020, ολοκλήρωσε την διαδικασία σύνδεσης των δύο περιοχών Πύλης και Μουζακίου. Στο σύνολό της, πάνω από 800 αιτήσεις καταμετρούνται και για τους οικιακούς καταναλωτές, αλλά και για τα δημόσια δημοτικά κτίρια και στις δύο περιοχές Πύλης και Μουζακίου. Οι νέοι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται στο 11150 για να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους και για να υπογράψουν σύμβαση σύνδεσης στο δίκτυο φυσικού αερίου. Με την προσφορά της ΕΔΑ ΘΕΣ που ισχύει και για το 2021 και είναι δωρεάν 100% έκπτωση στα τέλη. Παρόν ήταν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο Δήμαρχος Μουζακίου, ενώ το Δήμαρχο Πύλης εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Βυσσαρίων Τζάνης. Η Θεσσαλία είναι η περιφέρεια που έχει σε όλα τα αστικά κέντρα φυσικό αέριο. Η ΕΔΑ Θεσσαλίας έχει κάνει μεγάλο έργο. Και το έργο αυτό διαχέεται σε όλα τα αστικά κέντρα με το πυκνότερο δίκτυο φυσικού αέριου. Που σημαίνει ότι και δουλειές πολλές ανοίχθηκαν, πολλοί άνθρωποι δουλέψαν και συνεχίζουν να δουλεύουν, αλλά ταυτόχρονα προστατεύουμε το περιβάλλον. Το φυσικό αέριο πλέον είναι στη διάθεση των κατοίκων, καθαρή και φθηνή ενέργεια. Εδώ ήθελα να τονίσω, πίσω από κάθε αλλαγή υπάρχουν άνθρωποι και καταφέραμε και εμείς σαν διοίκηση του Δήμου σε συνεργασία με τους ανθρώπους της ΕΔΑ ΘΕΣ να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα σήμερα. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για το Δήμο Μουζακίου, μια μεγάλη μέρα για το Μουζάκι, γιατί εγκαινιάζουμε την έλευση του φυσικού αερίου. Ένα έργο εμβληματικό, δεν χρειάζεται να πω τα προτερήματα του φυσικού αερίου. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι που μάλιστα έγινε ένα μεγάλο δίκτυο την πρώτη χρονιά. Ευελπιστούμε πως θα γίνουν πάρα πολλές αιτήσεις και θα μεγαλώνουμε συνεχώς το δίκτυο και σε άλλες μεγάλες τοπικές κοινότητες του Δήμου μας.